Αγαπητοί τηλεθεατοί, χαίρετε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Βλαχόπουλο που με φιλοξενεί με την κάμερα στο Γρεβονιώτη. Ευχαριστώ και εσάς που θα με παρακολουθήσετε. Το θέμα μας είναι ένα τροπάριο που ψάλλει η Εκκλησία μας στην εκρόσιμη ακολουθία. Θρηνώ και οδύρομαι όταν εννοήσω τον θάνατο. Ο θάνατος, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου. Όσες αρρώστιες, όσες φτώχες κι αν περνάει η ανθρωπότητα, μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Μπροστά όμως το θάνατο, όλοι γονατίζουν. Μας γονατίζει όλους ο θάνατος. Και είναι μεγάλο κακό όταν, παραδείγματος χάρη, είμαστε μέσα στην οικογένεια, όλοι οι άνθρωποι. Είναι οι γονείς, είναι τα αδέλφια, γυναίκα, άντρα, παιδιά, συγγενείς, εγγόνια. Είμαστε όλοι μαζί εκεί, εκεί που απόψε, παραδείγματος χάρη, κοιμόμαστε στο κρεβάτι με το πάπλωμα, ξαφνικά έρχεται ο θάνατος. Και εκεί που κοιμόμαστε εδώ στο σπίτι, αύριο θα είμαστε στον υποταφείο και στο χώμα. Έτσι, ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Και ο θάνατος γονατίζει όλους τους ανθρώπους, πλουσίους και φτωχούς, τους γονατίζει όλους. Γονατίζει ο θάνατος αυτοκράτορας. Γονατίζει ο θάνατος πλανητάρχας, γονατίζει ο θάνατος πατριάρχας, γονατίζει ο θάνατος αρχιεπισκόπος, γονατίζει ο θάνατος πρόεδρος δημοκρατίας, γονατίζει ο θάνατος πρωθυπουργός. Όλοι μας γονατίζει, όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν. Άλλος μεγαλύτερος, άλλος μικρότερος, όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν. Στη Παλιά Διαθήκη, στο 89 ψαλμό, 10 στίχο, 1000 χρόνια προ Χριστού, εκεί ο ψαλμωδός λέγει, «Εμέρε των ετών ημών εν αυτές 70 έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος». Τα χρόνια της ζωής μας, μέσω όρος, είναι 70 χρόνια. Αν κανείς θα έχει γερή κράση, θα πάει και 80 χρόνια. Και τα περισσότερα από αυτά είναι κόπος και πόνος. Έτσι ο θάνατος όλους μας γονατίζει και όλοι πεθαίνουμε. Αλλά η αλήθεια όμως, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι τούτο, ότι κανένας άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να ζήσουμε αιώνια. Καθώς βλέπουμε έναν πλούσιο νέο του Ευαγγελίου, πλησίασε το Χριστό και είπε τούτα τα λόγια, «Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθό πίσω να έχω ζουν αιώνων». Αυτά τα λίγα λόγια του ανθρώπου εκείνου κρύβουν μεγάλη σημασία. Είναι σαν να κάνει μια εξομόγηση σε αυτός ο άνθρωπος το Χριστό και του λέγει, «Πες μου, διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή, ότι εγώ είμαι νέος, υγιής, πλούσιος, άρχοντας, αλλά όλα αυτά που έχω δεν με ικανοποιούν, δεν μου δίνουν χαρά. Γι' αυτό πες μου, διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή». Αυτή την επιθυμία και λαχτάρα του ανθρώπου εκείνου την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να ζήσουμε αιώνια, να μην πεθάνουμε ποτέ, ότι είναι ενθυτευμένο στον άνθρωπο από το Θεό για αιώνια ζωή. Αλλά ποια είναι όμως η αιτία που πεθαίνουν οι άνθρωποι? Ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο Ρωμαίος Επιστολή 23 στίχο γράφει, «Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος». Ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι θάνατος.
Έτσι η αμαρτία μας οδήγησε στο θάνατο. Αλλά για να καταλάβουμε καλύτερα ότι η αμαρτία μας οδήγησε στο θάνατο, ας πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Ο Πανάγαθος Θεός, ο Δημιουργός του Σύμπαντος που επίησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα αυτής, όλα τα επίησε με το λόγο του. Στο πρώτο κεφάλαιο γέννησης που είναι εκεί που μας διδάσκει γιατί ότι ο Θεός επίησε όλη την ανθρωπότητα, όλα που υπάρχουν εδώ στη γη. Στην αρχή λέγει, εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη. Όταν λέγει επίησε των ουρανών, εννοεί όσα είναι πάνω στον ουρανό. Είπε παραδείγματος χάρη ο Θεός να γίνει ο ήλιος και έγινε. Είπε ο Θεός να γίνει η σελήνη και έγιναν. Να γίνουν τα άστρα και έγιναν. Να γίνουν οι άγγελοι και έγιναν. Έτσι, με το λόγο του επίησε τα πάντα ο Θεός. Και όταν λέγει και την γη, εννοεί όσα υπάρχουν πάνω εδώ στη γη. Είπεν ο Θεός, ας βλαστήσει η γη καρποφόρα και άκαρπα δέντρα. Και έγιναν. Είπεν ο Θεός, να γίνουν τετράποδα όλα τα ζώα καθαρά και ακάθαρτα. Και έγιναν. Είπε ο Θεός να γίνουν όλα τα αγρεθυρία και έγιναν. Είπε ο Θεός να γίνουν όλα τα πετεινά του ουρανού καθαρά και ακάθαρτα και έγιναν. Είπε ο Θεός να γίνουν όλα τα διάφορα ψάρια της θαλάσσης και έγιναν. Έτσι με το λόγο του ο Θεός επίησε τα πάντα. Είπε και έγιναν. Αλλά για τον άνθρωπο όμως δεν είπε ο Θεός να γίνει άνθρωπος ή ας γίνει άνθρωπος. Αλλά ειδού τι λέγει στο πρώτο κεφάλαιο Γένεσης 26 στίχο. Και είπε ο Θεός ποιήσουμε άνθρωπον κατοικών ημιτέραν και κατομοίωσιν και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετώντων των ερπόντων επί της γης. Ο Θεός Πατέρας μιλάει στα άλλα δύο πρόσωπα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα και λέγει θα κάνουμε άνθρωπον να είναι με τη δική μας εικόνα και ομοιότητα. Δηλαδή θέλει να πει ο Θεός εδώ ότι όπως ο Θεός κυβερνάει όλο το σύμπαν έτσι θα κάνουμε και τον άνθρωπο να είναι με τη δική μας εικόνα και ομοιότητα να κυβερνήσει τα πάντα όσα υπάρχουν εδώ στη γη. Δηλαδή τον έκανε βασιλιά. Και αφού ο Θεός σκέφτεται να κάνει τον άνθρωπο στο δεύτερο κεφάλαιο Γέννησης 7 στίχο λέγει εκεί και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο αφούν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού και γέννητο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Και παρακάτω στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχη 15-17 λέγει και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον ον έπλασεν και έθετο αυτόν εν το παραδείσου της τρυφής εργάζεστε αυτόν και φελάσει. Και ενετήρα το Κύριος ο Θεός το Αδάμ, από παντός ξύλου του εν το παραδείσου βρώσει φαγήν. Από δε το ξύλο του γινώσκην καλών και πονηρών που φάγεστε από αυτού, ιδάν ημέρα φάγετε από αυτού, θανάτω αποθανείστε. Ο Θεός πήρε τους πρωτοπλάστους, τους έβαλε στο παράδεισο και τους είπε θα φάτε από όλα τα καρποφόρα δέντρα του παραδείσου. Από το δέντρο που είναι στο μέσο του παραδείσου δεν θα φάγετε. Σας το δίνω για εντολή να ξέρετε ότι είμαι Θεός σας και Δημιουργός σας. Να ξέρετε ότι αν θα παραβαίνετε τον νόμο μου θα πεθάνετε. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι ο Αιωσφόρος, αυτός που κάποτε ήταν άγγελος φωτεινός, ήθελε να κάνει πραξικόπημα ενώπιον του Θεού ώστε να σμπρώξει τον Θεό από τη θέση του και να καθίσει αυτός. Και από εκεί που ήταν άγγελος φωτεινός, έγινε άγγελος φωτεινός, διάβολος και σατανάς,
οπλανών την οικομένη όλη. Έτσι ο διάβολος που υπερεφανεύθηκε και ήθελε να σμπρώξει το Θεό από τη θέση να καθίσει αυτός, τώρα ο διάβολος μίσησε τους πρωτοπλάστους. Και τι κάνει? Πηγαίνει με σκοπό να τους πλανήσει για να τους απομακρύνει από το παράδεισο, να τους διώξει από το παράδεισο. Και για να τους διώξει τι κάνει? Πήρε για τον εαυτό του ως όργανο το όφι, το φίδι, που ήταν το πιο φρόνιμο ζώο του χωραφιού. Δεν πήρε για όργανο του παραδείγματος χάρη το λύκο, την αρκούδα, το λεοντάρι, διότι δεν θα τους πίστευαν. Αλλά διάλεξε το φίδι που ήταν το πιο φρόνιμο ζώο του χωραφιού. Έτσι διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο Γένησης. Ο Θεόφης συμφρονιμότατος πάντων το θηρίο των επιτυχής, ον επίησε Κύριος ο Θεός. Το φίδι ήταν το πιο φρόνιμο ζώο του χωραφιού που επίησε Κύριος ο Θεός. Και είπε ο Όφης τη γυναική, τι ό,τι είπε ο Θεός μη φάγεται από παντός ξύλου του παραδείσου. Και τώρα το φίδι μιλάει στη γυναίκα. Ο διάβολος μίλησε δια στόματος ο Όφης, όχι το φίδι, διότι τα ζώα δεν μιλάνε. Μιλά ο διάβολος τώρα και λέγει στη γυναίκα, τι σας είπε ο Θεός να μη φάτε από όλα τα δέντρα του παραδείσου? Και είπε η γυνή του Όφη, από καρπού του ξύλου του παραδείσου βρώσει βαγήν, από δε το ξύλο του γινώσκην καλών και πονηρών, είπε ο Θεός, ουβάγεις με αυτό, ουδέ μη άψαστε αυτό, ή να μη αποτάντη. Και η Εύα, η γυναίκα, δείχνει τώρα αυτά που τους είπε ο Θεός στο φίδι. Τι καλό είδε από το φίδι, και δείχνει όλα αυτά που τους είπε ο Θεός και το λέγει. Όχι, ο Θεός μας είπε να φάμε από όλα τα καρποφόρα δέντρα του παραδείσου, αλλά από το δέντρο που είναι στο μέσο του παραδείσου δεν θα φάγετε, μας είπε ο Θεός. Διότι αν θα παραβαίνετε την τολή μου, να ξέρετε ότι θα πεθάνετε. Και είπε ο Όφης στη γενική, ούτε να το πατανίστε. Ήδη γαρ ο Θεός ότι η αν ημέρα φάγετε από αυτού, διανυχτήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έσαστε ως θεοί, γινώσκοντες καλών και πονηρών. Δε δευτέρα φορά πλανά και λέγει τα αντίθετα ο διάβολος στη γυναίκα. Λέει τα αντίθετα αυτά που τους είπε ο Θεός. Όχι, λέει, δεν θα πεθάνετε. Ξέρει πολύ καλά ο Θεός ότι αν θα παραβαίνετε την εντολή του θα γίνεστε σαν θεοί και θα γνωρίσετε ποιο είναι το καλό και το κακό. Και αυτή η δοξασία ότι θα γίνουν σαν θεοί οδήγησε την Εύα, τη γυναίκα, άπλωσε τα χέρια της και πήρε από τους καρπούς του δέντρου που ήταν στο παράδεισο που τους είχε απογράψει ο Θεός. Έφαγε αυτή και έδωσε και στον άντρα της, τον Αδάμ. Και αφού έφαγαν, αμέσως μπήκε μέσα τους ο φόβος και άρχισαν να κρυφτούν στα δέντρα του παραδείσου. Ότι ο μεγαλύτερος δικαστής του ανθρώπου είναι η συνείδηση. Αφού παρέδαιναν το όρομα του, μπήκε η συνείδηση μέσα και άρχισαν να κρυφτούν στα δέντρα του παραδείσου. Και τότε ο Θεός φωνάζει στον Αδάμ και του λέγει, Αδάμ, πού είσαι? Και ο Αδάμ φοβισμένος είπε, εγώ εδώ είμαι Κύριε. Φοβήθηκα ότι άκουσα που περπατάς μέσα στο παράδεισο και φοβήθηκα ότι είμαι γυμνός. Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός, του λέει ο Θεός? Ή μήπως παρέδινε την εντολή που σας είπα να μην φάγετε από το δέντρο που είναι στο μέσο του παραδείσου? Ναι, λέγει ο Αδάμ, έφαγα. Αλλά δεν φταίω εγώ, φταίει η γυναίκα. Αντί να ζητήσει συγγνώμη από το Θεό ο Αδάμ και να το πει η μάρτυσα, Κύριε συγχώρεσέ με, τι κάνει? Είναι σαν να του λέγει, ναι, αμάρτησα, δεν φταίω εγώ, αλλά φταίς εσύ που μου έδωσε τη γυναίκα, ότι αυτή παρέσυρε και έφαγον. Ρωτάει τώρα ο Θεός τη γυναίκα, γιατί το έκανες αυτό? Και η γυναίκα είπε, η Εύα, δεν φταίω εγώ, φταίει το φίδι που με παρέσυρε. Ο ένας
έρεξε την ευθύνη πάνω στον άλλο. Και αφού παρέδεσαν τον νόμο του Θεού, αμέσως ήρθε ο θάνατος, όπως είχε πει ο Θεός. Και πρώτα πέθαναν πνευματικώς, ότι μακριά από το Θεό είναι θάνατος. Είναι πνευματικός θάνατος. Και μετά πολλά χρόνια έπειτα πέθαναν και σωματικώς. Σε ένα βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, Σοφία Σολομώντος, στο δεύτερο κεφάλαιο 23-24 στίχους λέγει εκεί, ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπο επαυθρασία και εικόνα της ιδίας ιδιότητος επίησεν αυτόν. Φθόνο δε διαβόλο, θάνατος εισήθεν εις τον κόσμο. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο άφθαρτον, επαυθαρσία, να μην πεθάνει ποτέ. Της εικόνας της δική του, του Θεού επίησε ο Θεός. Όπως ο Θεός δεν πεθαίνει, έτσι δεν θα πέθανε και ο άνθρωπος. Αλλά ο διάβολος φθόνησε τον άνθρωπο, τους πρωτοπλάστους, και τους οδήγησε να παραβαίνουν τον νόμο του Θεού, και ήρθε ο θάνατος στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν πεθαίνουν οι άνθρωποι, ότι γιατί έγινε η παράβαση του νόμου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει, τα ψώνια της αμαρτίας θάνατος. Δηλαδή, ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι θάνατος. Αλλά ο Πανάγαθος Θεός δεν ήθελε να αφήσει έτσι τον άνθρωπο, τους ανθρώπους, την ανθρωπότητα. Δια τούτο έστειλε τον αιώντο εδώ στη γη. Από Θεός έγινε άνθρωπος ο Χριστός, με ένα λόγο για να κηρύξει την μετάνοια στους ανθρώπους και την αιώνια ζωή. Να πάνε πάλι στο παράδεισο οι άνθρωποι, αν θα μετανοήσουν ειλικρινά. Ότι πράγματι αυτός ήταν ο σκοπός του Χριστού, που από Θεός έγινε άνθρωπος, ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Τιμόθεων επιστολή του, 15 στίχο, εκεί λέγει, «Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήρθεν εις τον κόσμο, αμαρτωλούς σώσε». Είναι αξιόπιστα αυτά τα λόγια που σας γράφω, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εις τον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός, στο 19ο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλου, 10 στίχο γράφει, λέγει εκεί ο Χριστός και γράφει ο Ευαγγελιστής, ότι ήρθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολός. Να, ήρθε ο Υιός του Θεού, ο Χριστός εφόρεσε την ανθρωπίνη φύση, γι' αυτό ονομάζεται και Υιός ανθρώπου, ότι έγινε άνθρωπος, ήρθε στον κόσμο να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, στο 9ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχη 9-13, μας διδάσκει εκεί ότι ο Χριστός τον κάλεσε από τον τελώνιο και τον έκανε μαθητή του. Και έκανε από τη μεγάλη χαρά, ο Ματθαίος έκανε ένα τραπέζι να φιλοξενήσει τον Χριστό και τους μαθητάς του. Και είχε καλέσει στο τραπέζι και μερικούς τελώνας και αμαρτωλούς. Ήταν και μερικοί Φαρισαίοι εκεί στο τραπέζι. Όταν οι Φαρισαίοι είδαν τον Χριστό να τρώγει και να πίνει με τους τελώνας και αμαρτωλούς, άρχισαν να μουρμουρίζουν και να λένε στους μαθητάς του, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών, εστί ο διδάσκαλος ημών, διατί ο διδάσκαλός σας τρώγει και πίνει με τους τελώνας και αμαρτωλούς?» Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς, «Ο χρειαν έχος είναι ισίοντες ιατρού, αλλά κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε, τι εστιν έλεο θέλω και ουθυσίαν. Ο γαρίθων καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς μετάνοια». Όταν τον άκουσε ο Χριστός, ό,τι τον κατηγορούσαν, τον είπε, «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς άνθρωποι, αλλά οι ασθενείς. Έτσι και εγώ δεν ήρθα στον κόσμο να σώσω τους δικαίους
αλλά τους αμαρτωλούς. Και τους είπε ακόμα, πηγαίνετε να διαβάσετε στον προφήτη Οσία που λέγει, αγάπη θέλω και όχι θυσία. Έτσι και εγώ ήρθα να σώσω όχι τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς. Έτσι βλέπουμε ότι ο Χριστός από Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο από την μαρτία και να τον οδηγήσει πάλι στον ουρανό για να μην πεθάνει ποτέ. Διότι ο Θεός προτού πλάσει την ανθρωπότητα, τον κόσμο, έκανε πρώτα το παράδεισο. Γι' αυτό στο 25ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 31-46 στίχους είναι η περικοπή της μερούσης κρίσεως. Και στο 34 στίχο ο Χριστός εκεί εις αυτούς που θα είναι στα δεξιά του θα τους πει «Δεύτε ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημί βασιλεία από καταβολής κόσμου. Ελάτε εσείς που είσαστε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, διότι κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλεία προτού γίνει ο κόσμος». Να, προτού ο Θεός κάνει τον κόσμο, έκανε πρώτα το παράδεισο. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός να οδηγήσει τον άνθρωπο πάλι στο παράδεισο. Στο 11ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι η Ανάσταση του Λαζάρου. Και στίχη 21-25 εκεί μας διδάσκει ο Ευαγγελιστής ότι όταν ο Χριστός πήγε στη Βηθανία, η αδελφή του Λαζάρου, η Μάρθα, του είπε «Κύριε Ιησού, δε ο αδελφός μου ούκανε τε νίκη, αλλά και νυν είδα ότι όσα ανετήσει το Θεό δώσεσαι ο Θεός». «Κύριε», του λέγει η αδελφή του Λαζάρου, η Μάρθα, «εάν θα ήσουν εδώ, όταν αρρώστησε ο αδελφός μου, θα τον εθεράπευες και δεν θα πέθανε. Αλλά και τώρα ξέρω πολύ καλά, ό,τι θα ζητήσεις από τον Θεό, θα σου τα δώσει ο Θεός». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Αναστήστε ο αδελφός σου». Ο Χριστός της είπε, «Θα αναστηθεί ο αδελφός σου». Λέγει αυτό Μάρθα, «Είδα ότι αναστήσετε, εν τη αναστάσει, εν τη εσχάτη ημέρα». Η Μάρθα είπε στον Χριστό, «Ξέρω ότι θα αναστηθεί κατά την ημέρα της Αναστάσεως που θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί». Είπε αυτή ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύουν σε με, κάνα ποθάνει ζήσετε και πάσο ζών και πιστεύουν σε με, ο μία πεθάνει. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Τώρα θα αναστηθεί ο αδελφός του», της λέγει ο Χριστός. «Όποιος πιστεύει σε μένα και αν θα πεθάνει θα ζήσει. Και όποιος είναι ζωντανός και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ, αλλά θα κατεβεί από τον σωματικό θάνατο στην αιώνια ζωή». Στο 14ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στίχη 2-3 εκεί ο Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη λέγει στους μαθητάς του «Εν τοικία του Πατρός μου μονέ πολλαί εσύν, ιδέ μη είπον αν ημίν πορεύομαι ετοιμάσαι τόπον ημίν και αν πορευτώ και ετοιμάσω μην τόπον πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς ημαυτόν είναι όπου είμαι εγώ και εμείς είτε». Στο σπίτι του Πατέρα μου στον ουρανό εννοεί ο Χριστός «Υπάρχουν πολλές διαμονές, πολλές κατοικίες. Αν δεν θα υπήρχαν θα σας το έλεγα, αλλά υπάρχουν και θα πάω να ετοιμάσω τόπο. Και αν θα ετοιμάσω τόπο θα έρθω να σας πάρω μαζί μου. Τον καθένα σας κατά την ημέρα του σωματικού θανάτου και για όλους μαζί τη Δευτέρα Παρουσία. Ώστε όπου είμαι εγώ στο παράδεισο εκεί να είσαστε κι εσείς οι δικοί μου άνθρωποι». Παρακάτω στο 17ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη είναι η αρχαιρετική προσευχή. Και στο 24 στίχο εκεί ο Χριστός προσεύχεται στο Θεό Πατέρα και λέγει «Πάτερ, ους δε δοκάσμι θέλω είναι όπου είμαι εγώ, κακίνη όσοι με τεμώ είναι θεωρώσει την δόξα την εμήν ή δε δοκάσμι ότι ηγαπησάσμε προ καταβολής κόσμου. Πατέρα, όσους πιστούς μου έδωσες, θέλω όπου είμαι εγώ
Εκεί να είναι και δικοί μου άνθρωποι για να γνωρίσουν την δόξα μου που μου έδωσες πρωτού γίνει ο κόσμος. Έτσι βλέπουμε με αυτά που είπαμε ότι ο Χριστός ήρθε να κηρύξει τη μετάνοια και την αιώνια ζωή, να μας πάρει πάλι εκεί που ήμασταν στην αρχή, να μην πεθάνουμε ποτέ, διότι μια μέρα όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούμε από τους τάφους. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που λέγω, θα αναφέρω δύο περικοπές. Μία ευαγγελική περικοπή και μία αποστολική περικοπή. Στο 5ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλων, στίχη 24-30, λέγει εκεί ο Χριστός, αμήν αμήν λέγω εμήν, ότι ο το λόγο μου ακούων και πιστεύων το πέμψαν δίμε, έχει ζωή αιώνων και εις Χριστούν έρχεται, αλλά μεταβέδεκεν εκ του θανάτου στην ζωή. Αμήν αμήν λέγω εμήν, ότι έρχεται ώρα και είναι στην, ότι οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και ακούσονται ζήσονται. Ως περγάρου πατήρ έχει ζωή είναι αυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωή έχει είναι αυτό, και εξουσίαν έδωκε αυτό και κρίσιν πειν ότι ως ανθρώπο εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα εν οι πάντες εν της μνημείης ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται ή τα καταπίσανται εις ανάστασιν ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσιος. Ουδύναμαι εγώ πείνα πεμπ αυτού δεν, καθώς ακούω κρίνω και κρίση εμ ειδικέστην, ότι ου ζητώ το θέλεμα του ημών, αλλά το θέλεμα του πέμψαντος με πατρός. Αυτήν την περικοπή η Εκκλησία μας την διαβάζει στην εκρόσιμη ακολουθία. Και θέλει να πει εδώ με απλά λόγια ο Χριστός. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, όποιος ακούει τα λόγια του Ευαγγελίου μου και θα τα τηρήσει και θα πιστεύει στον Πατέρα μου που με έστελε, δεν θα περάσει σε κρίση, αλλά θα κατεβεί απευθείας από το σωματικό θάνατο στην αιώνια ζωή. Το ίδιο λέγει και στο 8ο κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλων, πίντε ένα στίχο. Αμήν, αμήν, λέγω μην, εάν της το λόγον των ημών τηρήσει, θάνατον ουμή θεωρήσει στον αιώνα. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, εάν κανείς θα φυλάξει τα λόγια μου, τα λόγια του Ευαγγελίου, δεν θα γυφθεί θάνατο, δεν θα πεθάνει ποτέ, αλλά θα κατεβεί απευθείας από το σωματικό θάνατο στην αιώνια ζωή. Και συνεχίζει ο Χριστός. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και τώρα είναι αυτή η ώρα που οι πνευματικοί άνθρωποι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού, τη δική μου λέγει ο Χριστός, και αυτοί που θα την ακούσουν και θα την τηρήσουν θα ζήσουν. Θα ζήσουν λέγει ότι όπως ο Πατέρας μου ζει αιώνια, έτσι και εγώ ζω και τον Πατέρα, και όποιος θα φυλάξει τα συντολάς μου και αυτός θα ζήσει μαζί μου με τον Πατέρα μου και με μένα αιώνια. Ότι πράγματι η αιώνια ζωή μεταδίδεται από τον Πατέρα στον Υιόν και από τον Υιόν στους πιστούς, αυτό μας το εξηγεί πάλι ο Χριστός το 6ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλου. Εκεί μιλάει για το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας του σώματός του και του αίματός του. Και στο 56-57 στίχους λέγει, «Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα εν μη μένει καγώ εν αυτό. Καθώς απέστη λέμε ο ζών πατήρ, καγώ ζω δε τον πατέρα και ο τρώγω με κακίνος ζήσετε δε με. Όποιος θα τρώγει τη σάρκα μου και θα πίνει το αίμα μου δια της Θείας Κοινωνίας θα είναι ενωμένος μαζί μου. Και εγώ θα είμαι ενωμένος μαζί του, θα είναι μαζί μου επειδή καθώς με απέσταλε ο Πατέρας μου που ζει αιώνια. Έτσι και εγώ ζω για τον Πατέρα μου και όποιος θα τρώγει τη σάρκα μου και θα πίνει το αίμα μου θα ζήσει μαζί μου αιώνια». Αλλά ο Πατέρας όμως έδωσε και εξουσία στον αιώνα να κάνει και κρίση, να κρίνει αυτούς που δεν θα του πιστεύουν, διότι ονομάζεται Υιός του ανθρώπου, επειδή ήρθα στον κόσμο, φόρησε την ανθρώπινη φύση και ονομάζομαι και Υιός ανθρώπου. Να μην εκπλήτεστε, επειδή σας είπα ότι ο Θεός Πατέρας έδωσε
και να κάνει κρίση ο αιώς του εις αυτούς που δεν θα πιστεύουν. Μη θαυμάζετε, διότι θα έρθει η ώρα και όλοι οι νεκροί που είναι στο στάφος θα ακούσουν την φωνή του, τη δική μου λέγει ο Χριστός, και θα σηκωθούν όλοι οι νεκροί από το στάφος. Θα βγουν αυτοί που έκαναν τα καλά έργα να απολαύσουν την αιώνια ζωή και αυτοί που έκαναν τα φαύρα, το κακό, την αμαρτία, να κριθούν ο καθένας κατά τα έργα που έκανε. Θα γίνουν όλα αυτά, λέγει ο Χριστός, ότι εγώ δεν κάνω τίποτε από τον εαυτό μου, αλλά καθώς με δίδαξε ο Πατέρας μου, αυτά σας χαιρείτω. Με όλα αυτά που λέγει εδώ ο Χριστός, γνωρίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι μια μέρα θα σηκωθούμε από τους τάφους για να απολαύσουμε την αιώνια ζωή. Ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους επιστολή του, 15ο κεφάλαιο, εκεί με τέσσερα ρήματα γράφει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, ότι ο Χριστός πέθανε, ετάφη, αναστήθηκε, εφανερώθηκε. Το ότι ετάφη, αυτό αποδεικνύει ότι πράγματι ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό. Το ότι εφανερώθηκε, αυτό αποδεικνύει ότι πράγματι ο Χριστός αναστήθηκε. Και αφού γράφει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, έπειτα αναφέρει τις εφανίσεις του Χριστού. Και στο 6 στίχο εκεί ο Παύλος γράφει: «Έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφοί σε φάπαξ, εξώνει πλοίους μένωση, έως άρτη την έσδε και εκμύθησαν». Ο Χριστός, λέει ο Παύλος, εφανερώθηκε μια φορά σε μια ομάδα που ήταν παραπάνω από 500 πιστοί, που οι περισσότεροι ζουν αυτή τη στιγμή που σας γράφω την επιστολή μου, μερικοί όμως και εκοιμήθηκαν. Δεν λέγει απέθαναν, αλλά εκοιμήθηκαν, διότι σύμφωνα με την Αγία Γραφή, καθώς έχω τονίσει σε μια άλλη ομιλία, ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος και ο θάνατος ένας μεγάλος ύπνος. Και όπως ξυπνούμε από τον ύπνο, έτσι μια μέρα θα ξυπνήσουμε από τον μεγάλο ύπνο του θανάτου. Και αφού αναφέρει τις εφανίσεις του Χριστού, έπειτα ο Παύλος γράφει: «Είτε ούν εγώ, είτε εκείνοι ούτω κηρύσσομεν και ούτω επιστεύσατε, είτε εγώ ο Παύλος, είτε οι άλλοι Απόστολοι το ίδιο και το αυτό Ευαγγέλιο κηρύττομεν. Και όπως εμείς οι Απόστολοι εκηρύξαμε, έτσι κι εσείς επιστεύσατε. Ιδε Χριστός κηρύσσετε ότι εκ νεκρών εγγύγελτε, πώς λέγωση την έσεν ημίν ότι Ανάσταση νεκρών ουκέστην. Ιδε Ανάσταση νεκρών ουκέστην, ο δε Χριστός εγγύγελτε. Ιδε Χριστός ουκ εγγύγελτε κενών, άρα το κήρυμα ημών, κενή δε και η πίστης ημών». Εάν εμείς οι Απόστολοι κηρύττουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τον νεκρόν, πώς υπάρχουν ανεμεταξύ σας μερικοί άπιστοι που λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ότι αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός αναστήθηκε, είναι ψεύτικο το κήρυγμα ημών των Αποστόλων, ψεύτικη είναι και η πίστη σας. Στα σημέρα των Αποστόλων, λίγοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν στην Ανάσταση, οι περισσότεροι την πίστευαν. Σήμερα όμως είναι το αντίθετο. Λίγοι πιστεύουν και οι περισσότεροι δεν πιστεύουν. Και συνεχίζει ο Χριστός, ο Απόστολος Παύλος: «Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι μαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ήγερε το Χριστό, ον ουκ ήγερεν υπερ άρα νεκροί ουκ γύρονται. Ιγά νεκροί ουκ γύρονται, ουδέ Χριστός εγίγερται. Ιδέ Χριστός ουκ εγίγερται, ματιά επίστησιμον, έτι εστέ εν τες αμαρτίες μόνο». Έπειτα εμείς οι Απόστολοι, λέγει ο Παύλος, παρουσιαζόμαστε και ψευδομάρτυρες ενώπιον του Θεού, ότι μαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ανέστησε τον Χριστό, τον οποίο δεν τον ανέστησε, αν υποθέτουμε ότι οι νεκροί δεν θα αναστηθούν. Διότι αν οι νεκροί δεν θα αναστηθούν, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε.
Κι αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι ψεύτικο το κήρυγμα ή μόνο των Αποστόλων, ψεύτικη είναι και η πίστη σας. Και αφού μέχρι εδώ αναφέρει όλα αυτά ο Παύλος, βγάζει ένα συμπέρασμα και λέγει, άρα και οι κοιμηθέντες σε Χριστό Απόλλων. Εάν λέγει ο Παύλος, δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών και αυτοί που θυσίασαν τα πάντα για τον Χριστό, για την Ανάσταση, χάθηκαν, λέγει. Γιατί τη ζωή ταύτη λυπηκότητες εσμέν, εν Χριστό μόνον, ελεηνότρι πάντων ανθρώπων εσμέν. Εάν σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο, έχουμε την ελπίδα στον Χριστό, είμαστε οι πιο χαμένοι, οι πιο αξιολείπητοι άνθρωποι του κόσμου. Νην είδε, Χριστός εγείγεται εκ νεκρών, απαρχή των και κοιμημένων εγένουτα. Αλλά όχι, λέει ο Παύλος. Τώρα ο Χριστός αναστήθηκε. Και όπως ο Χριστός αναστήθηκε, έτσι και εμείς μια μέρα θα αναστηθούμε. Γι' αυτό, αγαπητοί τηλεθεατές, εφόσον υπάρχει πέραν του τάφου άλλη ζωή, θα αναστηθούμε, ας κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέραν του τάφου ζωή. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που λέγω, να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέραν του τάφου ζωή, θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα που συχνά το λέγω στις ομιλίες μου εκεί που χρειάζεται. Κάποτε υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τρεις φίλους και αυτός ο άνθρωπος συκοφαντήθηκε και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Όταν άκουσαν οι φίλοι του ότι οδηγήθηκε στο δικαστήριο, οι δύο φίλοι τον ακολούθησαν μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου. Δεν μπήκαν όμως μέσα στο δικαστήριο, αλλά κάθισαν έξω από το δικαστήριο. Ένας από τους τρεις φίλους μπήκε μαζί του μέσα στο δικαστήριο ως μάρτυρας και κατέθεσε τι ήξερε για αυτόν τον άνθρωπο. Θέλετε να μάθετε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Είμαι εγώ. Είσαστε εσείς, είναι ολόκληρη η ανθρωπότητα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τρεις φίλους. Και θέλετε να μάθετε ποιοι είναι αυτοί οι τρεις φίλοι? Ένας φίλος είναι η δόξα, το χρήμα, τα πλούτη. Ένας άλλος φίλος είναι γυναίκα, άνδρα, παιδιά, συγγενείς. Και ένας άλλος φίλος είναι τα έργα που κάναμε εδώ στη γη. Ή το θέλουμε. Ή δεν το θέλουμε, όπως γεννηθήκαμε, έτσι μια μέρα θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο. Και γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Καθώς ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Ιώβ, που ο διάβολος και σατανάς του κατέστρεψε όλη την οικογένειά του και τα ζωντανά κοπάδια, είπε τούτα τα λόγια, καθώς διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο, 21 στίχο. Αυτός γυμνός εξήτων εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσουμε εκεί. Ο Κύρος έδωκεν, ο Κύρος αφήρωτο, ως το Κύριο έδωξεν, ούτω και γένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο στους αιώνας. Γυμνός γεννήθηκα, λέγει ο Ιώβ, γυμνός και θα φύγω από το κόσμο τούτο. Ο Ιώβ, αγαπητοί τηλεθεατές, θέλει να πει τα εξής. Όταν γεννήθηκα, δεν είχα ούτε γυναίκα, ούτε αγόρια, ούτε κορίτσια, ούτε νύφες, ούτε γαμπρί, ούτε αγκόνια, ούτε ζωντανά κοπάδια. Τίποτα δεν είχα. Γυμνός ήρθα, γυμνός θα φύγω και από τον κόσμο αυτόν. Και όπως ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Τιμόθεον επιστολή του, εκ το κεφάλαιο 7 στίχο γράφει, ουδέν γαρισενήγαμε εις τον κόσμο, δήλων ότι ουδέ εξενεγγείται δυνάμεθα. Έχοντες δε διαστροφάς και πάσματα ούτης άρκενης της όμηθα. Τίποτα, λέγει ο Παύλος, δεν φέραμε στον κόσμο όταν γεννηθήκαμε και είναι ολοκάθαρο ότι τίποτε δεν θα πάρουμε. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Γι' αυτό αν έχουμε να φάμε, να πιούμε ένα σπιτάκι να καθίσουμε, ας είμαστε ευχαριστημένοι, λέγει ο Παύλος, ότι τίποτε δεν θα πάρουμε από τον κόσμο αυτόν. Και όπως στο τροπάριο της νεκρόσιμης ακολουθίας θα μας ψάλει, πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα,
όσα ουχ υπάρχει μετά θάνατον, ου παραμένω πλούτος, ου συνοδεύει δόξα, επ' αυτόν γαροθάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστη. Έτσι, αυτός ο φίλος, η δόξα, το χρήμα, τα πλούτη, μια μέρα θα μας εγκαταλείψουν. Δεν πάει να έχεις τα δισεκατομμύρια της ανθρωπότητος. Δεν πάει να έχεις μεγάλη δόξα. Δεν πάει να είσαι αυτοκράτορας σε ολόκληρη τη γη. Δεν πάει να είσαι πλανητάρχης. Δεν πάει να είσαι πατριάρχης. Δεν πάει να είσαι αρχιεπίσκοπος. Δεν πάει να είσαι πρόεδρος δημοκρατίας. Δεν πάει να είσαι πρωθυπουργός. Όσα χρήματα, όση δόξα και να έχουμε, τίποτε θα πάρουμε. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Έτσι αυτός ο φίλος μια μέρα θα μας εγκαταλείψει. Ο άλλος φίλος τώρα που είναι γυναίκα, άντρα, παιδιά, συγγενείς. Και αυτός ο φίλος μια μέρα θα μας εγκαταλείψει. Όταν θα έρθει αυτή η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτον, θα μας οδηγήσουν από το σπίτι μας μέχρι το νεκροταφείο. Και όταν το φιάρι το νεκροθάφτη θα μας σκεπάσει με το χώμα, θα γυρίσουν στο σπίτι τους και θα μείνουμε μόνοι μας στον τάφο. Και αυτός ο φίλος, γυναίκα, άντρα, παιδιά, συγγενείς, μια μέρα θα μας εγκαταλείψουν. Αυτοί ήταν πρώτοι δύο φίλοι που οδήγησαν αυτόν τον άνθρωπο μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου, δηλαδή στο νεκροταφείο. Ο άλλος φίλος τώρα που είναι τα έργα. Αυτός ο φίλος δεν θα μας εγκαταλείψει, αλλά αυτός ο φίλος θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει. Καθώς ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους επιστολή 9ο κεφάλαιο 27 στίχο γράφει: «Απόκαιται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν μετά τη τούτο κρίσης». Μια φορά που πεθαίνει ο άνθρωπος, έπειτα εξακολουθεί η κρίσης. Και στη Δευτέρα Κορθίους επιστολή του 5ο κεφάλαιο 10 στίχο γράφει: «Τους γαρ πάντας ημάς φανερωτήνε δι έμπροσεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος προς έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών». Όλοι, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μια μέρα θα παρουσιαστούμε μπροστά στο δικαστικό βήμα του Χριστού για να απολαύσουμε ο καθένας κατά τα έργα που κάναμε εδώ στη γη, είτε καλά είναι είτε κακά. Ότι πράγματι τα έργα, αυτός ο φίλος θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει και να μας οδηγήσει μέχρι το θρόνο του Θεού, αυτό μας το διδάσκει και ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Στο 14ο κεφάλαιο Αποκαλύψεως, 13 στίχο, λέγει εκεί ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής: «Κύκωσα φωνής εκ του ουρανού λεγούσης, γράψον, μακάρι οι νεκροί, οι εν Κυρίω αποδρίσκοντες απάρτη». Ναι, λέγει το Πνεύμα, είναι αναπαύσονται εν των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετ' αυτών. Να, αυτά τα έργα θα μας ακολουθήσουν μέχρι το θρόνο του Θεού. Και αυτά τα έργα θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσουν ή να μας δικάσουν. Γι' αυτό, αγαπητοί τηλεθεατές, να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέραν του τάφου ζωή. Αλλά για να καταλάβουμε όλα αυτά που είπαμε, πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, ότι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι συγγραφείς της Βίβλου δεν έγραψαν δικά του ζώγια, αλλά το Πνεύμα του Άγιον τους φώτισε και έγραψαν την Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 21 στίχο γράφει: «Ου γαρ τελήματι ανθρώπου ή νέχτη ποτέ προφητεία, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Έτσι, πρώτον να πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, να τη μελετήσουμε. Και τρίτον, να την τηρήσουμε. Αν θα πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, θα τη μελετήσουμε και θα τη τηρήσουμε, αυτά τα λίγα χρόνια που θα μας χαρίσει ο Θεός εδώ στη γη,
50, 80, 100 χρόνια να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή. Ότι όπως έχω τονίσει και άλλη φορά, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φιάρι του νεκροτάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι, όταν θα έρθει αυτή η ώρα, να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχες, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, με τους Προφήτες, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας, στην επουράνιο βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.